φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλή χρονιά. Πρώτο vlog για το 2022. Πώς θα μπορούσαμε να καλωσορίσουμε το vlog με αυτό που ζητάτε όλοι. Δηλαδή, μια βόλτα με το Εύω και συνάντηση στην Γλυφάδα με ένα πολύ καλό φίλο, τον Γιάννη τον Κουκουνάκη, ιδιοκτήτη του πλυντηρίου και detailing room Golden 1 στη Γρηγορίου Λαμπράκη 55. Προς τα εκεί πάμε τώρα, παρεούλα. Πάμε να αφήσουμε το Mitsubishi λειτουργικότατο, γιατί έχω ακούσει και διάφορα. Πάμε να το αφήσουμε για να το περιποιηθεί. Τι θα κάνει δεν ξέρω κι εγώ. Είχε πει στο τελευταίο vlog ότι μετά το Αγιανιού φέρε το αυτοκίνητο, άφησε το μου μια εβδομάδα με 10 μέρες και έλα να το δεις. Επομένως πάμε και βλέπουμε. Έχουμε συνέχεια δηλαδή. Δεν ξέρω αν έχει λίγο τρέμουλο η κάμερα, παίζουμε με την GoPro σήμερα από το συνηθισμένο σημείο για να έχετε όλο το cockpit ενός daily Evo. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά στο παρελθόν και για όσους έχουν πει στο κανάλι τώρα τελευταία, έχουμε πει είναι ένα Evo 9, το αγόρασα καινούριο, είναι πρώτο χέρι δικό μου και είναι πλήρως βελτιωμένο σε στάδιο τέρμα daily. Τα κάνει όλα. Βόλτες, καφέδες, πατηματάκια, άμα θα πετύχουμε τίποτα στον δρόμο, άλλο daily αξιόλογο. Ταξίδια, διακοπές. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει πατήσει στην άμμο μέσα στα Φαλάσσαρνα, στην Κρήτη. Την αγαπημένη μου Κρήτη, το αγαπημένο μου νησί. Τα έχει κάνει όλα. Από τότε που αγοράστηκε δεν έχει γίνει κανένα γυάλισμα, κανένα κέρωμα, τίποτα. Απολύτως καμία περιποίηση του εξωτερικού του αυτοκινήτου. Μισό λεπτό, γιατί χτυπάνε τα τηλέφωνα. Πάτερ. Έλα, πάτερ, γράφω. Ναι, έλα. Ο πάτερ τον οποίο θα συναντήσουμε έχει πάει το κολφάκι του στο Γιάννη τον Κουκουνάκη. Θα το συναντήσουμε εκεί πέρα, μας βοηθήσει λίγο στη λήψη. Έχετε συνηθίσει κιόλας. Λοιπόν, από τότε που αγοράστηκε δεν έχει γίνει ποτέ καμία περιποίηση στο βερνίκι, σε οτιδήποτε. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Το αυτοκίνητο λογικό είναι μετά από τόσα χρόνια, είναι 2007 μοντέλο, 15 χρόνια τώρα, το θάμπομα στο κόκκινο χρώμα, είναι κάτι που το περιμένεις. Βέβαια έχω δει άλλων εταιριών χρώματα να έχουν ξεφλουδίσει παντού. Το αυτοκίνητο, όπως σας είπα, ναι μεν φυλάσσεται σε γκαράζ κλειστό, ατομικό, αλλά έχουν υπάρξει και μεγάλα χρονικά διαστήματα που ήταν έξω και το έβλεπε και ο ίδιος και τα λοιπά. Δεν είναι δηλαδή ένα αυτοκίνητο το οποίο το κλειδώσαμε, το κουκουλώσαμε, το είχαμε με τα κλιματιστικά και τα υγρόμετρα και περιμέναμε απλά να περάσουν τα χρόνια. Οδηγείται κανονικά, χρησιμοποιείται κανονικά. Για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα ήταν και το πρώτο αυτοκίνητο μετακίνησης. Τώρα είναι αυτοκίνητο πιο πολύ διασκέδασης και ταξιδίων. Δεν γίνεται τόσο δεξιά λωρίδα, παιδιά, δεν παλεύεται. Πρέπει να πάμε καλύτερα στη μεσαία. Θεωρώ ότι η μεσαία είναι η καλύτερη λωρίδα να κινείσαι, ειδικά στην εθνική οδό και γενικά. Στην αριστερή πάνε όλοι, γιατί όλοι νομίζουν ότι άμα πας αριστερά αυτομάτως το αυτοκίνητο παίρνει και 100 άλογα.
δεξιά πάει ο καθένας που θέλει να στρίψει, ο καθένας που φοβάται κτλ. Άρα στη μεσαία λωρίδα είναι η πιο φυσιολογική, θεωρώ. Και αυτό που έχω ως εμπειρία στους δρόμους της πρωτεύουσας. Όσοι είστε από επαρχία, μην το σκέφτεστε καθόλου. Περνάτε τέλεια, δεν ξέρετε τι εστί κίνηση και καλύτερα να μην μάθετε ποτέ. Λοιπόν, άψογα λειτουργικό, όπως σας είπα πριν, το αυτοκίνητο. Έχω ακούσει κατά διαστήματα ότι γιατί και Κωνσταντίνε δεν βγάζει έξω το αυτοκίνητο, δεν μας πας καμιά βόλτα κτλ. Έσπασε, χάλασε, έκανε φτουγκατέμιδες. Το αυτοκίνητο είναι άψογο, είναι GTR ίσιο. Έχει βάλει τα κεράκια του καν, επομένως όποιος είχε στην κατοχή του Mitsubishi Evo ξέρει ότι αυτή η συνταγή είναι ανίκητη, εντάξει. Είπαμε, προσπαθώ να σας πάω στους καλύτερους. Εάν κάποιος είναι μέτριος, απλά δεν θα σας πάω, δεν θα αναφερθώ σε αυτόν. Γι' αυτό πάμε και σήμερα στο Γιάννη το Κουκουνάκι, γιατί έχουμε πει δύο πράγματα κοιτάμε. Θέλετε να ακούσετε τώρα? Είμαστε με πίεση 1-5. Τα σκασίματα από πίσω που είναι καταρρυπάς, παιδιά, δεν ξέρω αν τα ακούτε. Είναι και λίγο ο ήχος ανεβασμένος σαν δεσιμπέλ, δυστυχώς, λόγω της μεγάλης εξαγωγής, δηλαδή εξάτμισης. Απαραίτητο κακό. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη το Κουκουνάκι, γιατί έχει δύο πράγματα που μας κάνουν, που μου κάνουν και σας προτείνω. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Συγγνώμη για τον ήχο, άμα ήταν τίποτα χράτους χρούς, γιατί πάντα φοράμε ζώνη στο αυτοκίνητο, έτσι φορούσα και εγώ ζώνη και ακουμπούσα στο μικρόφωνο και πάντα κράνω στη μηχανή. Γιατί όπως και να το κάνουμε, στο τέλος της μέρας, μηχανή και αυτοκίνητο, ό,τι και αν είναι αυτά, είναι κομμάτια σίδερο και εμείς είμαστε άνθρωποι που κάποιοι άλλοι μας περιμένουν να γυρίσουμε σπίτι και μας αγαπάνε και δεν θέλουμε να προκαλέσουμε καμία στεναχώρια. Επομένως, με μια πολύ μικρή κίνηση, ένα κλικ στη ζώνη και ένα σφίξιμο καλό στο κράνος, εξασφαλίζουμε, το καταδύναμε, τη ζωή μας και την ευτυχία ανθρώπων που μας αγαπάνε. Λοιπόν, πάμε στο Γιάννη το Κουκουνάκι, τρίτη φορά το λέω, διότι είναι άνθρωπος ο οποίος σε κερδίζει με τον καλό και ταπεινό του χαρακτήρα, είναι ευδιάθετος, σε εμπνέει να αφήσει εκεί το αυτοκίνητό του, και κατά δεύτερο διότι ο χώρος του είναι επαγγελματικός, έχει ένα πολύ καλό προσεγμένο μαγαζί, χρησιμοποιεί πολλά προϊόντα διαφορετικών εταιριών, επομένως δεν είναι άνθρωπος, γι' αυτό λίγο να το έχετε στο μυαλό σας, ο οποίος είναι αποκλειστικός αντιπρόσωπος μιας εταιρείας και πρέπει αυτή την εταιρεία να την απαντάρει με τα όλα για το οτιδήποτε. Τι εννοώ? Όταν είσαι αποκλειστικός αντιπρόσωπος μιας εταιρείας, μπορεί όλα τα πράγματά της να μην είναι καλά, λογικό. Μπορεί κάποιο από τα προϊόντα να μην προσφέρει το αποτέλεσμα που εσύ επιθυμείς ή που να γνωρίζεις ότι μια άλλη εταιρεία είναι καλύτερη, αλλά είσαι δεμένος σε εισαγωγικά να υποστηρίξεις το προϊόν που αντιπροσωπεύεις. Επομένως, να προτιμάτε μαγαζιά, καταστήματα, και δεν μιλάω μόνο για detailing αλλά για όλα τα πράγματα, τα οποία να μην είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι κάποιου προϊόντος που θέλετε να πάρετε, γιατί δεν θα μάθετε και ποτέ την αλήθεια για αυτό το προϊόν. Σίγουρα θα το αβαντάρει. Θα μου πείτε, εντάξει, μπορεί να έχει 3-4 προϊόντα, πάλι θα απαντάρει αυτό που έχει το μεγαλύτερο κέρδος. Εκεί υπάρχει το ίντερνετ και οι φίλοι και οι γνωστοί.
όπου θα μιλήσετε μαζί τους και θα μάθετε αρκετές αλήθειες, αν όχι όλες αρκετές αλήθειες, γιατί είναι και δύσκολο, παιδιά, στις μέρες μας κάποιος να παραδεχτεί ότι έχει κάνει, την έχει πατήσει, τέλος πάντων, να μην το πω, να μην αρχίσουμε και επινελικώνουμε καινούριο έτος, πρώτο vlog. Λοιπόν, δύσκολα παραδέχεται κάποιος το λάθος του, δεν θέλει και ο ίδιος να το πιστέψει. Ένα σκασμό λεφτά που προφανώς τα μάζευες για αρκετό διάστημα. Δεν μπορείς τώρα, όσο χρόνο τα μάζευες που θα έπρεπε να το ψάχνεις, να πεις ότι την πάτησα. Είναι δύσκολο, εκτός εάν το βάλεις αγγελίες, πουλήσεις κάτι και μετά αρχίζεις και παραδέχεσαι. Ποιος το κάνει αυτό? Κανένας. Τέλος πάντων, το ίντερνετ, οι γνωστοί και οι φίλοι μπορεί να σου δώσουν αλήθειες για τα προϊόντα καταστημάτων, εταιριών κτλ. Ποια απαντάρονται, ποια όχι, ποια κάνουν δουλειά, ποια δεν κάνουν κτλ. Μη φοβάστε, παιδιά, να μιλήσετε μεταξύ σας για το αν κάποιος επαγγελματίας δεν είναι επαγγελματίας και αν κάποιο προϊόν δεν είναι καλό. Δεν μιλάω για ερασιτέχνες, παιδιά, ερασιτέχνες. Δεν υπάρχει ερασιτέχνες. Δεν μιλάω για απατεώνες. Κοινώς άτομα που θα σου φέρω εγώ απ' έξω, τον άσχετο ξέρω εγώ, θα, αυτό που λέγαμε με τον Γιάννη τις προάλλες, στο γυαλίσω εγώ, φέρ το σπίτι μου ή θα έρθω σπίτι σου ή πάμε σε ένα φίλο μου που έχει χώρο. Παιδιά, πάμε σε ένα φίλο μου που έχει χώρο, λέμε σε καμία αγκόμενα που θέλουμε να, δεν πάμε το αυτοκίνητό μας να το γυαλίσουμε. Εντάξει, συνέλθετε λίγο, καταλάβετε ότι όλα είναι κουβέντες και πράξεις της αρπαχτής και εμπιστευτείτε ανθρώπους που έχουν επενδύσει πάνω στην υπηρεσία που εσείς θέλετε να σας παρέχουν. Απλά τα πράγματα, ξεκάθαρα, και βάλτε τη λογική σας να δουλεύει. Σας το έχω πει από τα πρώτα vlog ότι αυτό που εγώ επιθυμώ να περάσω σε εσάς είναι να έχετε τα αυτιά σας και τα μάτια σας ανοιχτά, να αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει γύρω και αν δεν θέλετε για τους χύψη λόγους μη φανείτε και κακοί να το καυστηριάσετε, μπορείτε απλά να μην το αναφέρετε ή με τον τρόπο σας, έτσι ευγενικά, διακριτικά, να απομακρύνετε φίλους και γνωστούς να την πατήσουν. Κι ας μην παραδεχτείτε ότι την πατήσατε εσείς, τουλάχιστον γλιτώσα κανένα ανθρωπάκο. Λοιπόν, τι άλλο σας χρωστάω, παιδιά? Σας χρωστάω, δεν θα γίνει σήμερα, σας χρωστάω όμως το hashtag 570. Κάποια στιγμή δεν θα αργήσει, θα περάσουμε το στρατή για τους δύσπιστους, το λάμπρο το στρατή που έχει το δυναμόμετρο στον Πειραιά, και θα πάρουμε τη δυναμομέτρηση που είχαμε κάνει καλοκαιράκι με 35 βαθμούς στη φυλαγμένη πίεση, στη μεγάλη μας αλαμένη φυλαγμένη πίεση, να δείτε πόσα άλογα είναι ή μπορεί να υπάρξει ένα daily EVO φτιαγμένο από την GTR και προγραμματισμένο από τον Οκάν Ζαμάνογλου, χωρίς να σας ενδιαφέρει το budget, βάζοντας πάνω ό,τι καλύτερο. Από την βίδα μέχρι την κεφαλή, τα πάντα.
περάσουμε κάποια στιγμή να δείτε. Θα το βάλω κάπως σε ένα διαγωνισμό, όποιος πέσει ακριβώς στην υποδύναμη, ακριβώς όμως, πάμε στο άλογο, κάτι θα κάνουμε. Τα τηλέφωνα χτυπάνε. Γιάννης Κουκουνάκης. Ναι. Γιάννης Κουκουνάκης. Πήγα μου την κάνει λίγο. Μου λέει έχω δουλειά και τα λοιπά. Όλοι δουλειές έχουμε. Αλλά τρέχουμε στο ενδιάμεσο που μπορούμε και βρίσκουμε λίγο χρόνο να σας δείξουμε πώς πρέπει να γίνεται, πώς γίνεται και να μάθετε και εσείς παιδιά. Είπαμε, για να αποφύγετε τα λαμόγια, μακριά από τα λαμόγια. Δυστυχώς στο βωμό της Κονού μας όλοι τάζουν διάφορα. Βέβαια τα αποτελέσματα όταν πάτε να αφήσετε το αυτοκίνητό σας, να φτιάξετε κάτι, εγώ λέω, μηχανικά, εντάξει. Αυτό το κομμάτι του δρόμου εδώ πέρα στην Ποσειδόνος είναι πρέπει να παίρνουν σαν τραχτέρ, John Deere, εκείνα τα μεγάλα. Λοιπόν, όταν βλέπω τέτοια κομμάτια δρόμου αποσυντονίζομαι, δεν λέω, στρελαίνομαι, δεν μπορώ. Δηλαδή, όταν πληρώνεις 7 κατοστάρικα τέλη, σε πειράζει. Σε πειράζει, σε ενοχλεί ρε παιδιά, σε ενοχθέσαι στο δρόμο σου. Είσαι άξιο των 700 ευρώ που πληρώνεις για ένα αυτοκίνητο. Και όταν έχεις 2, 3, 4 είσαι ματσωμένος. Όταν έχεις ένα μεγάλο και ένα μικρό, σε πειράζει. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, λοιπόν, ο Γιάννης μου ζήτησε, ελπίζω να έρθει από κοντά και να μας τα ξαναπεί. Ο Γιάννης μου ζήτησε, αφού μείνει το αυτοκίνητο και πληθεί, να βγουν φωτογραφίες και βίντεο το αυτοκίνητο όπως παραδόθηκε. Μέσα, έξω, αριστερά, δεξιά, πάνω, κάτω, προφίλ, αν φας, τα πάντα, όλα. Θα υπάρχουν αυτές τις φωτογραφίες, οι οποίες θα ανέβουν στο vlog που θα κάνουμε στην παραλαβή του αυτοκίνητου. Πριν μετά. Για να δείτε κι εσείς εάν όντως υπάρχει διαφορά και αν η διαφορά που θα δούμε δικαιολογεί το κοστολόγιο. Εντάξει. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι είναι σαν και εμένα, δηλαδή ότι το αυτοκίνητό τους από τότε που το αγοράσανε ή το πήρανε, ξέρω εγώ μεταχειρισμένο, ή 8 στους 10 σίγουρα δεν θα έχουν κάνει, για να μην πω 9 στους 10 δεν θα έχουν κάνει καιρώματα και τα λοιπά, εκτός αν τα καιρώματα αυτά που κάνουν στα πλυντήρια, στα πρατήρια καυσίμων δηλαδή, δεν είναι τώρα, δεν είναι γυαλίσματα, είναι, τι να πω, δεν κοροϊδεύουν ούτε το μάτι σου. Δηλαδή και με πολύ καλή ψυχολογία να το δεις, δεν. Μιλάμε για γυάλισμα του χιλιάρικου. Είμαι και εγώ πολύ περίεργος, εντάξει, γιατί και εγώ ήμουν μαζεμένος πάντα. Ότι ρε παιδιά, είναι, δηλαδή το γυάλισμα είναι όσο ένα βάψιμο. Καιρός να ανοίξω και τα δικά μου τα μάτια και να το δω το αποτέλεσμα ο ίδιος και να σας πω αν όντως είναι τόσο εντυπωσιακό και αν όντως αξίζει να το κάνετε. Γιατί μιλάμε για κοστολόγιο τώρα. Όταν χαζοαδειάζει ο δρόμος, καλά είναι. Βέβαια έχει κίνηση. Βέβαια προσπαθούμε και πάντα να τηρούμε και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, παιδιά. Μην ξεφεύγουμε. Τα λέγαμε με τον Γιάννη, θα ήταν πολύ ωραία εδώ αριστερά στο χώρο του παλαιού αεροδρομίου να γινόταν μια πίστα, έτσι, rolling, ένας
αεροδιάδρομος. Να κάνουμε το χαβαλέ μας και όταν θέλουμε να ξεφύγουμε λίγο των ορίων, να μπαίνουμε εκεί πέρα και να χαλαρώνουμε λίγο. Να είστε λίγο προσεκτικοί, παιδιά, τις μέρες τώρα του χειμώνα που οι δρόμοι είναι βρεγμένοι. Πρώτον για τις μοτοσυκλέτες που δυστυχώς πρέπει να κινηθούν με βροχή για τους χυψηλόγους, λόγω εργασίας ή οτιδήποτε. Διότι εκτός ότι γλιστράει το νερό ως νερό, όταν ένας δρόμος είναι βρεγμένος δεν μπορείς να δεις. Κυλίδες από λάδι μπορεί να έχουν πέσει. Ο κουκουνάκης θα σας πει ότι μπορεί, επειδή κυκλοφορούν πολλά βαγ, να προσέχετε λίγο εκεί πέρα όταν περνάτε από διασταύρωση που είχε φανάρι, γιατί μπορεί να έχει σταθμεύσει εκεί πέρα κανένα δίλεπτο, κανένα βαγ, και να έχει αφήσει κανένα δίλητρο κάτω. Τέλος πάντων, εντάξει, καλό το αστείο, αλλά παιδιά, λίγο προσοχή, γιατί το νερό κρύβει παγίδες που δεν σου πάνε στο μυαλό. Εντάξει. Και στα αυτοκίνητα επίσης, επειδή θεωρώ ότι οι περισσότεροι δεν είναι της τρέλας, κοιτάω το ελαστικό μου να δω, πάω, του χτυπάω ντουρόμετρο να δω κατά πόσο έχει σκληρύνει, είναι μαλακό και αν θέλει αλλαγή. Έχουμε πει για τα ελαστικά, παιδιά, πολλές φορές ότι ένα ελαστικό μπορεί να έχει γράψει χιλιόμετρα, μπορεί να έχει κάνει πολλούς κύκλους κίνησης. Κρυώνω, ζεσταίνω, κρυώνω, ζεσταίνω, κρυώνω, ζεσταίνω. Και το πέλμα αρχίζει και σκληραίνει και αρχίζει να χάνει την αρχική τριβή που είχε όταν αγοράστηκε σε σχέση με μετά από 10, 15, 20 χιλιόμετρα. Οι περισσότεροι πάνε και αλλάζουν λάστιχα όταν λιώνουν. Εντάξει, απλά απαράδεκτο. Απλά απαράδεκτο. Το λάστιχο μπορεί να μην έχει φθαρεί σχεδόν καθόλου οπτικά στα μάτια σας και να έχει σκληρύνει, να έχει γίνει καουτσούκ. Πλαστικό. Σκληρό πλαστικό. Λίγο προσοχή. Επομένως, εγώ δεν θα σας κάνω κουμάντο στο πορτοφόλι σας το αν πρέπει να το αλλάξετε άμεσα, γιατί μπορεί να μην, τις εποχές που ζούμε, να μην είναι εύκολο για τον καθένα να το κάνει. Αλλά κρατήστε μια μεγαλύτερη απόσταση από τον μπροστινό και λίγο το μυαλό σας τον καθρέφτη από το πίσω. Γιατί εσείς μπορεί να έχετε καλά λάστιχα και να φρενάρετε, ο πίσω όμως μπορεί να σας εμβολήσει, γιατί δεν φρένανε ποτέ το λάστιχο. Το φρένο ναι, το λάστιχο ποτέ. Επομένως, τα προσέχουμε και αυτά τα πράγματα, και το μπροστινό, αλλά κοιτάμε και το πίσω. Πάντα εγώ όταν πατάω φρένο, παιδιά, λόγω του ότι έχω και κάτι κτίνει μπροστινά φρένα, τα εξαπίστωνα, λοιπόν, και φρενάρουνε, δαγκώνει καλά δηλαδή. Κοιτάω κατευθείαν, μόλις πάω να πατήσω το φρένο, κοιτάω και το πίσω. Εάν μου είναι πολύ κοντά, είμαι στο 70% του πάτα. 70-80 αυξομειώνω για να τον δω αν φρενάρει ή αν μου έρχεται πύραυλος. Τα έχουμε ζήσει και αυτά στα φρεναρίσματα. Μία προσοχή τους χειμερινούς μήνες. Αντίστοιχα για τους καλοκαιρινούς, τι να πρωτοπώ, παιδιά, τι να πρωτοπώ. Γενικά προσοχή πάρα πολύ στην οδήγηση. Συγκεντρωμένοι σε αυτό που κάνετε εκείνη τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να είμαστε με τα τηλέφωνα, να γράφουμε μηνύματα κτλ. Εντάξει, άμα είναι κάποια κλίση, καλό θα ήταν να, να έχετε hands free. Για αυτά τώρα τα AirPods εκεί που έχει γεμίσει ο τόπος, αυθεντικά και μαϊμούδες, παρέα. Θα βάλετε εκεί στα αυτάκια σας. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που περπατάνε στον δρόμο και τα έχουν εκεί πέρα, λες και είναι, ξέρω εγώ, επιχειρηματίες ή στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Βάλτε τα κι εσείς στο αυτοκίνητο εκεί πέρα όταν οδηγείτε. Καλό είναι να γλιτώνουμε τα ατυχήματα που περνάει από το χέρι μας, να γλιτώσουμε.
πλησιάζουμε στο μαγαζί του Γιάννη. Πιστεύω σε κανένα δίλεπτο θα είμαστε εκεί. Βροχή φουλ. Ασταμάτητα. Οι άλλοι έχουν stop τώρα, εμείς είμαστε με προτεραιότητα και σταματάνε. Είδατε παιδιά, άμα είσαι ευγενικός, όλα γίνονται. Βέβαια, άμα ξεκινήσει αυτός τώρα γιατί τρελάθηκε και ο άλλος σου λέει εντάξει ευγενική είναι όλη αυτή και γίνεται ο μπαμ, η τροχέα θα γράψει ποιος είχε stop. Σας είπα καλή χρονιά πριν, εύχομαι υγεία παιδιά σε όλους. Υγεία, προσέξτε τον εαυτό σας και κατ' επέκταση προσέξτε και λόγω της πανδημίας και λοιπούς συγγενείς που έχετε. Η πανδημία χτυπάει κόκκινο. Σχεδόν σε κάθε σπίτι έχει νοσήσει και κάποιος. Επομένως, σας παρακαλώ όσο μπορείτε. Α, καλά, πήγα να το περάσω για το μαγαζί. Σας παρακαλώ όσοι μπορείτε, προσέξτε λίγο εκεί πέρα με τα self-test, κάντε τα. Και αν νιώθετε κάποια διαθεσία, καθίστε λίγο σπίτι, 1-2-3 μέρες, να δείτε τι γίνεται. Γιατί θα γίνει καμία στραβή και θα χάσετε κανένα δικό σας άνθρωπο και θα σας πονέσει πολύ. Μια προσοχή ιδιαίτερη. Λοιπόν, φτάνουμε στο Γιάννη, πιούμε κανένα καφέ, ελπίζουμε να έρθει. Κάπου εδώ πρέπει να κάνουμε καμιά αναστροφή. Εδώ να φύγει το μηχανάκι από πίσω. Σεβασμός λίγο παιδιά στα μηχανάκια της τελιβεράδες και τα λοιπά, τα παιδιά που τις μέρες που βρέχει και πρέπει να είναι στο δρόμο. Μια αναστροφή πήγα να κάνω και ήρθε το Σουμπαρού από απέναντι. Ο άλλος θα βγει εδώ, μας εμβολήσει ο άλλος. Ένας, δύο. Δεν γίνονται αυτά, δεν γίνονται αυτά. Τα είδατε, βγήκε ο άλλος, τσαμπουκά. Όχι, θα βγω εγώ. Ελαδάρα. Πριν σταματούσαν όλοι στην προτεραιότητα και περνούσαν όλοι με stop. Τώρα αυτοί, σταθμευμένοι, θέλανε να βγουν στον δρόμο να προλάβουν το φανάρι πορτοκαλί να το περάσουν. Πόσο τραγικοί είμαστε στην οδήγηση, ρε παιδιά. Πόσο πίσω είμαστε, δεν ξέρω τι να πω. Τι να πω. Τέλος πάντων, λοιπόν, σας ζάλισα, είχα καιρό να σας μιλήσω. Ελπίζω να σας έλειψα λίγο. Αφήσουμε το αυτοκίνητο στο Γιάννη. Χρωστάω και ένα vlog για το σμαρτάκι. Για ένα stage 2 που έχουμε πει με το με τον X-Motors, το Χρήστο το Χαριλάου. Θα το κάνουμε και αυτό στην πρώτη ευκαιρία και έχει ο Θεός. Να δούμε τι θα δουν τα ματάκια μας σήμερα. Την άλλη φορά ήταν Ferrari, το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Τώρα το βλέπεις Porsche και δεν σου κάνει εντύπωση. Τι είναι αυτό. Ο πάτερ περιμένει εδώ με τα μουσια του. Βιολογικό για τα μουσια. Λοιπόν, φτάσαμε, σταθμεύουμε και περιμένουμε Γιάννη Κουκουνάκη. Ελπίζω να τα καταφέρει να έρθει και να τα πούμε. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο παιδιά. Λοιπόν, μέχρι να έρθει παιδιά ο Γιάννης Κουκουνάκης, με πήρε τηλεφωνάκι πριν που ακούσατε στο αυτοκίνητο. Έχει μία δουλίτσα, επομένως θα συναντηθούμε σε λίγες ώρες. Θα το κάνουμε ονονευτεία σήμερα. Λοιπόν,
Το αυτοκίνητο θα είναι έτοιμο την άλλη εβδομάδα, εντάξει. Θα χρειαστεί μία εβδομάδα εργασίες που θα γίνουν, που θα μας εξηγήσει ο Γιάννης. Θα σας δείξω εξωτερικά αυτή τη στιγμή πώς είναι το αυτοκίνητο. Σας είπα και πριν, είναι αυτοκίνητο το οποίο το αγόρασα εγώ, 15 ετών πλέον, 2007 αγοράστηκε, καινούριο, από το Σαρακάκι. Δεν έχει πληθεί τώρα εδώ και λίγες μέρες, το έχει φάει 2-3 μέρες βροχή. Είναι και λίγο βρεγμένο. Θα δείτε μια εικόνα τώρα πως είναι. Ένα βίντεο θα τραβήξει ο Πάτερ γύρω γύρω και μέσα. Λοιπόν, θα δείτε. Τώρα είδα το σημάδι που μου αφήσανε εκεί που μου είχαν κλείψει το καπό. Εδώ πέρα Πάτερ. Να είναι τα παιδιά τους καλά, τους ανάβουν κεριά. Λοιπόν, θα δείτε αφού κλειθεί, θα πάρουμε πάλι ένα πλάνο. Θα μιλήσουμε με τον Γιάννη μετά, θα μας πει τι θα γίνει. Και κάποια στιγμή, στην επόμενη εβδομάδα, θα σηκωθεί το vlog που θα έρθουμε να παραλύουμε το αυτοκίνητο. Λοιπόν, σας αφήνω στον Πάτερ, στα χέρια του Πάτερ, να σας τραβήξω το αυτοκίνητο καλά, βίντεο και θα έχουμε και φωτογραφίες. Όπου θα ανεβάσουμε τις φωτογραφίες στο τελευταίο vlog με το detailing για να δείτε τις διαφορές πριν και μετά. Και είπαμε να δούμε κυρίως εάν δικαιολογείται ένα κοστολόγιο της τάξης των τάδε ευρώ με το αποτέλεσμα. Λοιπόν, Πάτερ, ξεκίνησα να δείξω όλο το αυτοκίνητο, όλο γωνία-γωνία. Μπορείς και να μιλάς. Ναι, τι να μιλήσω, εγώ απλά θα πω ότι θα τα δείξω όλα, να ξέρεις. Τώρα θα ξεβραγωθούν όλα εδώ. Όλα, κοντά, όλα, τα πάντα. Όλα, λεπτομέρειες, τα πάντα. Λοιπόν, εγώ θέλω πιο πολύ να σας δω εδώ πέρα στα χτυπήματα. Αλλά και στα πετραδάκια. Αυτό που συνήθως τρώνε τα εύω. Μέσα βλέπετε ένα γκρι, είναι το αστάρι, το εργοστασιακό. Και είναι από τα πετραδάκια εδώ, τα διάφορα λευκά που βλέπετε, γκρι μάλλον. Είναι από τα πετραδάκια από μπροστινά αυτοκίνητα, όπως τα πλησιάζεις για να τα προσπεράσεις. Τα προπορευόμενα. Κυρίως γίνονται αυτά στην Εθνική Οδό. Και αλουμινένιο το κάπο, ε. Είναι αλουμινένιο όλο το αυτοκίνητο. Ο ουρανός, τα πού, τα πάντα, εκτός από το προπαγκάτι το έχουμε αλλάξει και είναι κάρβο. Εγώ θέλω να δείτε εδώ λίγο. Εδώ θα φανεί η διαφορά. Στο φως. Εδώ. Όταν θα πληθεί θα φανούν και αράχνες διάφορες δηλαδή που υπάρχουν. Και κάτι έτσι μικρογδαρσίματα. Ναι, ναι, φαίνεται κανονικά. Εδώ πονάνε πολύ συνήθως. Είναι ελαφρώς θαμπωμένο, ε. Ναι, είναι θαμπό. Είναι κόκκινο χρώμα, είναι το πιο δύσκολο χρώμα να διακριθεί. Ναι, είναι θαμπό. Μικρή διακριτική. Καλά, αυτό θα φανεί καλύτερα και μετά το πλύσιμο. Πάντως γρατζουνιές, φανοποιία δεν έχει. Εδώ όπως όλα τα αυτοκίνητα. Και θα πάρουμε και μία αφού κλειδί το αυτοκίνητο. Για να φανούν και... Ναι, και τώρα δεν βοηθάει και πάρα πολύ λόγω του νερού και της βροχής. Δεν το έχει βοηθήσει πολύ με την βροχή. Οκ. Πάτερ, θα το πάρεις και μετά. Ναι. Περιμένουμε λίγο για ένα πλύσιμο από τα παιδιά. Πλύσιμο στο χέρι. Και αφού πληθεί και στεγνώσει, ξαναπαίρνουμε πάλι ένα πλάνο όπου θα πάρει και εσωτερικά ο Πάτερ. Και το κρατάμε ως βίντεο για να το συγκρίνουμε και με το τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, απλά για να δείτε σε ποια σημεία υστερεί πλέον το χρώμα με την πάροδο των 15 ετών. Εντάξει.
Λοιπόν, δεύτερη φάση. Το αυτοκίνητο πλήθηκε, στέγνωσε. Περιμένουμε να έρθει εδώ και ένα το κουκουνάκι. Πάρτε τώρα λίγο στην οθόνη σας ακριβώς ποια είναι τα στίγματα που υπάρχουν πάνω στο αυτοκίνητο από τη χρήση. Τώρα θα φαίνονται ακόμα πιο καθαρά και να δούμε πώς μπορεί αυτά και αν μπορεί να διορθωθούν και σε τι βαθμό. Λοιπόν, πάλι ο πάντα θα σας κάνει μια βόλτα γύρω γύρω από το αυτοκίνητο στα σημεία που έχουμε φθορές, όπως είναι περισσότερες φθορές εγώ θεωρώ τις εντοπίζω στο μπροστινό μέρος του αυτοκίνητου και ειδικά στο καπό. Πιο πολύ είναι στο καπό, γιατί είναι αλουμινένιο το χρώμα, θεωρώ, παρά στη μάσκα που είναι πλαστικό. Δηλαδή, είναι πιο καλά, έχει κολλήσει πιο καλά το χρώμα στο πλαστικό παρά στο αλουμίνιο. Και γι' αυτό θα βλέπετε πολλά σημαδάκια γκρι που είπαμε είναι το αστάρι. Έχει φύγει το χρώμα και έχει μείνει το αστάρι από κάτω, το εργοστασιακό. Λοιπόν, βόλτα με τον μπάτερ και τα λέμε σε λίγο με γέννη κουκουνάκι. Εδώ, ξεβράκωμα πάλι. Τώρα εδώ θα φανούν όλα. Θα πάσει μία. Εδώ θέλω να ρίξετε λίγο ματιά. Στο φως. Εδώ. Εδώ. Εδώ συνήθως φαίνονται τα πορτοκάλια που λένε και η αράχνη, ο ιστός της αράχνης. Να ακολουθήσουμε λίγο το φως. Το φως ακολουθήστε. Εδώ. Το ζητούμενο είναι αυτά να φύγουν. Και θέλουμε να δούμε κατά πόσο αυτά θα φύγουν από το αυτοκίνητο. Νομίζω ότι το φαίνεται ξεκάθαρα. Αυτά γίνονται και από τα πλυντήρια, από τις βούρτσες. Κακής ποιότητας φουγγάρια. Εμείς που βγαίνουμε στο δρόμο έξω να πλύνουμε, βουτάμε το σφουγγάρι μέσα, κάνουμε τη ζάντα, ό,τι έχει ζάντα το παίρνουμε, ξαναβουτάμε και καλά καθαρίζουμε και μετά ξανά πάμε στο αυτοκίνητο και γίνεται όλο. Αυτό και χειρότερα, βέβαια εδώ, αυτό δεν έχει γίνει για αυτό το λόγο. Αυτό έχει γίνει γιατί έχει περάσει το αυτοκίνητο από το 2007, κοντά 20 ετία, τα λέω καλά. Νομίζω φαίνεται, κάποιες κουτσουλιές που μείνανε και δεν βγήκανε άμεσα. Πόσοι δεν το έχουμε πάθει άρα γι' αυτό. Ναι, κουκουνάκι, ήρθε το κουκουνάκι. Πες του να κλείσει τη μουσική, έχουμε copyright. Πανηγυρικά. Άντρες, προσοχή. Αγόρι μου, τι κάνεις. Άμα, παίρνει το αυτοκίνητο. Έχει γύρω. Έχει γράμμες, Δεν έχει τα πάντα, απ' όλα έχει. Τα μπούματα έχει. Έχει δουλειά. Τώρα έλεγα στο βίντεο ότι έχει κάποιο. Γράφει. Γράφει τώρα, ναι. Ότι έχει κάποιες σταμπάτες από κάτι σφουγγάρια που βγαίνουμε στον δρόμο και πλένουμε, που κάνουμε πρώτα τη ζάντα, μετά ξαναβουτάμε ξανά το αυτοκίνητο. Τώρα θα σου κάνω ένα κόλπο. Εντάξει, μιλάω για αυτά. Μιλάω γενικά για τον περισσότερο κόσμο που βγαίνει στον δρόμο και πλένει με το άβα. Θα του κάνω ένα κόλπο για να καταλάβει τι κάνουν οι απατεώνες. Του ξεφρακώσουμε τώρα όλου. Τώρα όλου. Γιατί χόρεξη. Πάμε. Ορεξάτο ο κουκουνάκι. Θα σου κάνω μπροστά σου τώρα που τα γράφει. Ναι, αλλά όλα λόγια. Σε γράφω ήδη. Θα σου το κάτι. Και θα πεις τι έκανε στα μάξι, μάγος είσαι. Ναι, γράφω. Περίμενε, κάτσε, έχουμε πάρει να το φέρω. Γιατί αυτό το υλικό. Σε βλέπω έτοιμο γι' αυτό. Αυτό το υλικό δεν το έχω εδώ. Το αγοράζουμε από κάπου και θα το κάνω τώρα εδώ. Βάζουμε μικρόφωνο στο Γιάννη, να ακούει ρεμπάμ. Γυρνάμε σε GoPro
Και συνεχίζουμε. Ευθύ αμέσω το πήρε το αυτοκίνητο όλο. Το πήρα το αυτοκίνητο όλο. Έδειξε το κάπου εκεί στον αγώνα που βλέπω τώρα. Και είπαμε, μιλήσαμε ότι είναι από Πετραδάκια, είναι το Αστάρι από κάτω κτλ. Έχει κάτι υψηλό. Αλλά γιατί τραβά με κινητό, τι είναι 13 αυτό. Ναι. Έπρεπε να φέρει φωτογραφικέ μηχανέ όπω κάνουν όλοι. Έχω. Όχι, δεν θα βάλει τέτοια. Έχω. Γιατί. 5 κολύπτε εδώ πέρα και 3 να σε βοηθάνε. Να σου κρατάει. Να κάνουμε μοντάζ, να κάνουμε μοντάζ. Μην προδίδει τα μπακτήρια. Μην προδίδει. Πρέπει να κατουργέ το πάτε γιατί το βλέπω έτσι. Λοιπόν. Μικρόφωνα GoPro και τα λέμε σε λίγο, παιδιά. Λοιπόν, βάλαμε μικρόφωνα και τα λοιπά. Ελπίζω να έχετε πολύ καλό ήχο, να ακούσετε τα πάντα, γιατί ο Γιάννης ήρθε ορεξάτος. Ήρθε ορεξάτος για ξεβράκωμα. Ορεξάτος γιατί μου δίνεται η τιμή στο αυτοκίνητό σου. Τιμή δική μου. Τιμή δική μας, γιατί δεν το έχει ακουμπήσει κανείς. Το αυτοκίνητο αυτό είναι από το 7. Από το 7 αγορασμένο. Χωρίς. Μπράβο. Βλέπεις πως είναι με γραμμές, με αραχνιές και και. Ό,τι μπορεί φθορά να έχει ένα αυτοκίνητο που κινείται κανονικά. Και κόκκινο. Και κόκκινο. Λοιπόν. Που είναι χρώμα περίεργο. Άρα είναι μεγάλη μου τιμή που επέλεξε εμάς για να το συνεφέρουμε. Δεν θέλω ούτε κάμερες πολλές, ούτε φωτογραφικές μηχανές που κάνουν να έχει. Μπράβο αυτή. Ταπεινή GoPro. Για να δείξουμε όχι ότι είναι ωραία φωτογραφία, για να βλέπεις το αυτοκίνητο εσύ στο δρόμο, την αντοχή του, πώς θα είναι μετά από ένα μήνα, πώς θα είναι μετά από δύο μήνες, πώς θα είναι μετά από τρεις μήνες. Θέλω να το βλέπεις, για να καταλάβεις τι σου λέω, ότι υπάρχουν τυχοδιώχτες, απατεώνες. Τι κάνουν αυτοί. Θα σου δείξω τώρα, επιτόπου εδώ. Θα σου δείξω εδώ. Λοιπόν, άκου να δεις καταρχήν. Έχω φτιάξει. Θα μας δείξεις τώρα. Έχω φτιάξει. Δεν θέλω να δείξει στην καμερά, θέλω να δει. Καταρχήν εδώ πέρα έχω ένα μυστικό μπλοδο. Έτσι. Των απατεώνων. Λοιπόν. Εδώ, τι γράφει εδώ, απατεώνες, είναι φάκελος. Απατεώνες, ναι. Δείξω εδώ στο παιδιά, είναι, γράφει απατεώνες. Δεν θέλω να δω, θα καταλάβουμε το βιντεάκι, δεν θέλω. Κρύφτω εδώ πέρα, κρύφτω. Βάλε εδώ. Εδώ λέει απατεώνες. Στο οποίο είμαστε 10-12 detailers σε ένα group και τα σχολιάζουμε. Ωραία. Πιο πολύ γελάμε. Ναι. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα είναι ένα μπουκαλάκι άδειο κεραμικού. Ναι. Κεραμικής επίστρωσης. Ωραία. Όταν το ανοίγεις και βάζεις το σφουγγαράκι, αυτό δημιουργεί κάποια υπολείμματα μετά. Ωραία. Τα υπολείμματα μετά από 5-10 λεπτά, 15 λεπτά, γίνονται έτσι. Γρατζουνάνε. Ναι, δείξω λίγο εδώ πέρα. Εδώ. Είναι σαν γυαλί. Είναι μια κρούστα. Οπότε μόλις το αφήνεις ανοιχτό, αυτό που έχει τάξει, μπράβο, ναι, δημιουργεί το υπόλοιμα του κεραμικού. Ωραία, ναι. Σαν κεραμικής. Κέρι, παιδιά, είναι να καταλάβετε έτσι, σαν πλαστικό, σαν κέρι. Σαν σπασμένο, τριμμένο γυαλί. Ωραία. Όταν λοιπόν εσύ βάζεις, φέρε μου ένα σφουγγαράκι λίγο που βάζουμε το κεραμικό, την κεραμική. Όταν εσύ βάζεις λοιπόν στο ειδικό σφουγγαράκι για να περάσεις τα 40x40 εκατοστά της κεραμικής, αυτό το μπουκαλάκι μπορεί ο βοηθός σου να μην το κλείσει. Ναι. Ή να μην έχει κλείσει σωστά, ή χιλιαδιό και να παίρνει αέρα και να δημιουργήσει. Την κρούστα αυτή. Ναι, μέχρι να τελειώσει το κίνητο να δημιουργήσει μια κρούστα. Θέλει 10-15 λεπτά. Ναι. Τώρα, αν είναι τίποτα κεραμικές από τον Κρόνο ή από τον Πλούτονα ή από οτιδήποτε αλλού. Και κάνει δύο μέρες. Ναι, εντάξει, αυτό δεν το ξέρουμε, δεν το έχουμε δοκιμάσει. Λοιπόν, θα το πετάξω εδώ. Λοιπόν, έχουμε το σφουγγαράκι. Ωραία. Όταν παίρνει λοιπόν το σφουγγαράκι και ακουμπά το στόμιο πάνω στο σφουγγαράκι, ναι, το ακουμπά. Ναι. Το σκουπίζεις δηλαδή. Τι κάνεις. Βάζεις τα υπολείμματα πάνω στο σφουγγαράκι. Α, αφού το ξανανοίξεις, ναι, όχι την πρώτη την πέμπτη φορά. Την πέμπτη φορά. Το μισό αυτοκίνητο και μπροστά. Ωραία, το μισό αυτοκίνητο και πίσω. Και όταν ακουμπάς το στόμιο πάνω στο σφουγγαράκι και το ακουμπάς και το πηγαίνεις. Το υλικό μαζί με τα. Πάνω κάτω, ναι. Δεν αφήνεις πάνω στο σφουγγαράκι το οποίο πρέπει. Δεν αφήνεις. Δηλαδή πρέπει να είσαι λαλάκας, δηλαδή να είσαι άσχετος, να είσαι μόνο φωτογράφος για να καταλάβεις ότι. Δεν κάνει, ρε. Το κάνεις λοιπόν έτσι. Το κάνεις έτσι λοιπόν και μετά πας, ναι, ακουμπάς το αυτοκίνητο πάνω εδώ, τα ακουμπάς έτσι, ναι, τα ακουμπάς και κάνεις έτσι. Γδέρνεις το αυτοκίνητο δεξιά αριστερά, εδώ τι κάνει η μπλούζα. Είναι γυάλισμα, ρε. Τι κάνει η μπλούζα, το έχεις γυαλίσει και περνάς. Να μην έχει φερμουάρ, να είναι ειδική μπλούζα. Μακό, να είναι μόνο το δέρμα σου, ναι, μόνο το δέρμα σου, εντάξει. Έχεις γυαλίσει το αυτοκίνητο, το έχεις γυαλίσει όλο. Και είσαι στη φάση που περνάς το σφουγγαράκι τη κεραμική. Ναι. Κάνει 40x40, 50x50. Όταν ρε φίλε πας και ακουμπάς, κάτσε γιατί δεν φτάνω κιόλας. Ακουμπάς αυτό εδώ, το ακουμπάς εδώ και κάνεις έτσι. Ρε φίλε, άμα είσαι σύνομαι, μπορεί να είσαι κοντός. Ρε φίλε, δεν παίζει ρόλο το ύψος.
Βάλε κάτι εδώ, ρε φίλε. Κάτι εδώ, βάλε κάτι. Κρίμα, ρε. Βάλε κάτι εδώ, βάλε κάτι εδώ. Καταλαβες. Το βλέπει, γιατί γίνεται και βίντεο. Δεν κάνει, ρε φίλε, εδώ κάτι κάνεις. Κάτι κάνεις εδώ. Ειδικά αν είναι και σαγρέ λίγο η μπλούσα και δεν είναι. Κάτι κάνεις εδώ. Έχουμε βίντεο με άνθρωπο που. Το έχω, λοιπόν. Και θα μου πεις τώρα που κατάλαβες τι γίνεται. Που παρεκτρέπεται ερωτικά πάνω στο αυτοκίνητο. Κοίτα εδώ. Κοίτα τώρα εδώ. Το στόμιο δες. Καταρχάς έχει κυλίτσα. Κοίτα. Κοίτα αυτό που μάλα. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Το πέρασε βουτυράκι. Όχι, το σκούπισε πάνω στο σφουγγαράκι. Το σκούπισε πάνω στο τέτοιο. Αφού το σκούπισε. Λοιπόν. Κοίτα. Από ό,τι κατάλαβα. Τι πλούσα είναι αυτή, τι πλούσα είναι, πες μου. Δεν ξέρω, πάντως είναι. Μην πεις μαργά. Ναι, η μπλούζα αυτή χθέρνει, κάνει αραχνιές. Δεν λέω να χατζουνίσει. Κοιτάξτε, παιδιά. Εγώ το πω αλλιώς. Το Α και το Ω είναι να είσαι επαγγελματία. Μπράβο. Όποιος το πιάσε. Όχι, όχι φωτογράφος. Όχι, πάω και παίρνω. Χίλια. Τι είναι, τράπα και το αυτοκίνητο που παίρνει απ' έξω. Μέχρι να πα φανάρι. Τράπα βίντεο. Τι πα και παίρνει τα λεφτά του κόσμου. Τι πας και παίρνεις τα λεφτά του κόσμου. Αυτό μπορείς να το κάνεις. Ναι, πήγαινε. Θα πας ένα. Όχι, εσύ θα πρέπει να πας ένα detailing και να κάνεις τη βιντεοσκόπηση. Όχι να γυαλίσεις αυτοκίνητα. Μπράβο, ναι, άλλη. Γι' αυτό είσαι καλός. Φέρε μου ένα πανάκι. Εγώ όμως τώρα, άμα τραβάω συνέχεια, πάω σε 10 detailer. Ναι. Και είμαι YouTuber. Μπορώ να γίνω detailer μετά. Ναι, μπορείς. Θα κάνεις αυτό. Θα κάνεις αυτό. Θα κάνεις twerk με την κοιλιά πάνω στο αυτοκίνητό σου, το οποίο το έχεις γυαλίσει. Αυτό είναι. Άντε με τους μαλάκες. Λοιπόν, κοίτα. Τι λέγαμε πριν. Ένα μπουκάλι νερό. Όταν ερχόμουν. Το μπουκαλάκι, το νερό. Λες και τον ήξερα τι όρεξη θα έχει. Να πούμε. Δεν μπορώ. Πρέπει να απευθύνεσαι σε επαγγελματίες. Το είπαμε πριν. Λοιπόν, και τώρα. Το αυτοκίνητό σου εδώ. Δεν το έχεις γυαλίσει ποτέ. Ποτέ, τίποτα. Συνεπώς δεν φοράει ούτε συνθετική επίστρωση, ούτε κεραμική επίστρωση. Δεν έχει τίποτα. Είναι το χρώμα. Εντάξει. Θέλω να γυρίσεις από εκεί, ναι. Να δεις ότι υπάρχουν κάποια υλικά. Θυμάσαι που σου έλεγα ότι μην εμπιστεύεστε ανθρώπους που προσπαθούν με το ζόρι να προωθήσουν κάποιες καινούργιες μάρκες. Στο προηγούμενο βίντεο. Yeah. Αυτά που σας έλεγα καθώς ερχόμουν με το εγώ, τα λέει τώρα ο Γιάννης. Δεν είμαστε συνεννοημένοι. Ξέρουμε λοιπόν ότι τα κορυφαία υλικά είναι 3-4. Μπράβο. Δεν είναι παραπάνω, τα άλλα δοκιμάζονται. Η μαγιά είναι, έλεγα εγώ πριν στα παιδιά, ότι πρέπει να εμπιστεύεσαι ένα μαγαζί το οποίο έχει εναλλακτικές λύσεις. Δεν γίνεται μια εταιρεία να έχει τα πάντα τέλεια. Εκτός κάπου θα υστερεί, κάπου εκτός, να έχει κάτι καλύτερο. Μπράβο, εκτός αν αυτή η μάρκα είναι αποδεδειγμένα καλή, όπως είναι η Titan, που μπορώ να έχω ένα μαγαζί. Titan. Μπράβο. Λοιπόν, μπορώ να έχω Τζέον. Σε όλα τέλεια. Μπορώ να σου πω ναι, όπως και η Τζέον. Εγώ τι έλεγα. Ότι όπως και η Ceramic Pro. Είναι πρόσωπος μιας εταιρείας, ναι. Και μόνο αυτή την εταιρεία έχει στο μαγαζί σου. Ναι. Πρέπει, θέλοντας και μη, να απαντάρεις αυτή την εταιρεία. 100%. Λοιπόν, μπορεί να δεις ότι ένα προϊόν της δεν, ναι, είναι τόσο καλό όσο ένα άλλο προϊόν μιας άλλης εταιρείας. Συμφωνώ και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα. Είναι το κακό ότι εσύ πρέπει να λες όχι, αυτό είναι το καλύτερο. Μπράβο. Αυτό είναι για μένα το λάθος. Όταν. Τέρμα επαγγελματία. Όταν μια εταιρεία όμως δεν είναι γνωστή στον χώρο, είναι καινούρια και την έχεις πάρει αποκλειστικότητα, πρέπει να πουλήσεις παγάκι σε Εσκιμό. Εννοείται. Έτσι δεν είναι. Εννοείται. Μια εταιρεία όπως είναι η Τζέον, όπως είναι η Titan, όπως είναι η Ceramic Pro, όπως είναι και η Nasiol, δεν έχουν. Είναι έτοιμες εταιρείες. Μπορούν να στηρίξουν κάποια μάρκα. Τα έχουν όλα. Ωραία. Και είναι αποδειγμένες. Είναι να έχεις και τις τέσσερις εταιρείες. Και τις, ναι, και τις 5 και τις 6 που θα βγουν. Τις top εταιρείες θα μπορείς να τις λοιπόν, βλέπεις. Όχι να λες είμαι πουλημένος σε μία και τέλος. Στα βίντεο λοιπόν το πιο πολύ detailer τι βλέπουμε. Ότι δημιουργούν μια γυαλάδα, ναι, και ωραία, μια πολλά. Έχουν ωραίους φωτισμούς. Όλα, ναι. Όλα. Τους νοιάζει πώς θα είναι η φωτογραφία και πώς θα είναι το βιντάκι. Όχι πώς θα βγει τα μάξι έξω και θα πάει στο τέλος. Λοιπόν. Δείχνουν λοιπόν μια ωραία υδροφοβία και σου λέει υδροφοβία. Πω πω γαμάει. Τι γυαλίζει, έτσι δεν είναι. Εννοείται. Θέλω να γυρίσει από εκεί. Ναι. Θα σου δείξω εγώ τώρα, σαν τα υλικά του, τι είναι η υδροφοβία. Εντάξει, εσύ θέλω να κοιτάς τι κάνω. Ναι. Λοιπόν, αυτό το πουλάνε στο σούπερ μάρκετ και έχω δει να πουλάνε και σε κόσμο. Εντάξει. Κοίτα. Κωνσταντίνε, έλα λίγο. Έκανε μαγικό. Έλα εδώ.
Κάντα αμάξι εδώ, εδώ που δεν έχω περάσει, εδώ. Περίμενε. Μισό λεπτό, παιδιά, να γεμίσουμε. Κανονικό, ναι. Πώς ήτανε. Okay. Κάτω λίγο εδώ. Μαλάκωσε. Ναι, γυάλι. Γυάλι, ε. Ναι, γλιστράει πολύ. Εδώ. Δώσουμε ένα χιλιάρικο. Σου έκανε τροφοβία. Δώσουμε ένα χιλιάρικο. Εντάξει. Overlay, φίλε. Για έπιπλα. Γιατί έχει πολύ κερί. Κατάλαβες. Αυτά πληρώνετε. Παιδιά, αυτά πληρώνετε όταν ακούτε τυχοδιώχτες. Εδώ. Αυτά πληρώνετε. Εδώ. Έχει κερί. Έχει κερί. Εντάξει. Εδώ δείξε. Εδώ δείξε. Εδώ δείξε. Εδώ. Εδώ δείξε. Έφυγε το νερό. Ας το νερό. Και για Ελλάδα και μαλάκωσε. Αυτό είναι. Έτσι δεν είναι. Σου κάνουν ένα αυτοκίνητο, απλά έχει άλλο περιτύλιγμα και σου λέει αυτό, ναι, και να, ορίστε. Και μετά από 3 μήνες ψάχνεις να τον δείρεις. Θέλω λοιπόν σε αυτούς που έχουν πάει... Κάτσε ρε φίλε, τώρα περίμενε. Δηλαδή άμα ρίξουμε τώρα overlay πάνω στο τζάμι... Ναι, σου έχω βάλει, είναι κερί. Ναι. Γυαλίζει, φροντίζει, ξεσκονίζει. Με κερί μέλισσας. Ναι, να το. Θα το πάρει στα μάξι. Πάνω στο τζάμι, δηλαδή, άμα ρίξει τα γλιστράει το νερό. Για 2 μέρες ναι, μια μέρα ναι. Είναι κερί. Άμα θέλετε να κάνετε τα κάρτα, γιατί overlay, παιδιά, τέλειο. Λοιπόν, ή να πα σε κάποιο μαγαζί, ναι, το οποίο θα σου πει ότι αυτό το υλικό έχει υδροφοβία, γυαλίζει, είναι μαλακό, κάνει έτσι, δείξει. Σου βάζει ένα. Και κάτσε, Αργενή, πόσο overlay χρειάζεται ένα αυτοκίνητο για να γίνει τέλειο. Δεν έχω δοκιμάσει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Σίγουρα ξέρει ανθρώπου που ξέρουν. Δεν ξέρω. Μισό. Μα λύσει την εμπορία. Ποιου, για πε. Δεν ξέρω. Όχι, στο φόρουμ εκεί. Φωτισμό και τα λοιπά, μπορεί να... Όλα, πλέον έχουν όλα ωραία φωτισμό. Πάντω σου μιλάνε, φίλοι σου είναι. Πλέον. Φίλοι σου είναι, δεν ξέρω εγώ. Εμένα... Εγώ δεν του κάνω παρέα, εσύ του κάνει. Δεν μα παχάσετε, δεν είδε. Πόση ώρα ήταν εδώ πέρα και τα λέγατε. Ναι. Το overlay ήταν στο χέρι του μέσα. Μέσα εδώ το είχα γρύψει, το είχα γρύψει εδώ. Είναι το όπλο αυτό. Απλά θέλω να, με την ευκαιρία που μου δίνει να σου φτιάξουμε το αυτοκίνητο, θέλω να δείξει, γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει πώς θα βγάλω φωτογραφία. Και αν δει τα story που κάνω, ναι, είναι καθαρά εφαρμογές του κινητού. Τα story που κάνει είναι με άρρωστα αυτοκίνητα που δεν πρόκειται να αποκτήσουμε ποτέ. Για τη δουλειά. Είναι με εφαρμογές που μου δίνει το iPhone. Ναι. Δεν πληρώνω ούτε 200 άρικα να φτιάξουν άνθρωποι που φτιάχνουν βίντεο να κάνουν ένα super wow. Δεν μπορώ να, ναι. Όταν έχω το McLaren εδώ ή το Ferrari, δεν μπορώ να κάνω και εγώ ένα βιντεάκι και να πει όλη η Ελλάδα wow. Εννοείται. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό το αυτοκίνητο θα βγει έξω και σε ρωτήσουν που το φτιάξεις να πεις εμένα. Αυτά που έλεγα πριν, παιδιά. Εντάξει, εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Το ίντερνετ είναι οι φίλοι, είναι οι γνωστοί. Ούτε super wow, ούτε τίποτα. Τους πήγαν αποτέλεσμα. Θα το χρειαστείς, εγώ το θέλω. Εγώ το βλέπω εκεί. Να βάλω το εδώ. Θέλω το φωτέ της περιόντου. Overlay. Με κερί μέλισσας, παιδιά, μην μπερδευτείτε. Είναι για έπιπλα. Ναι. Και αν έχετε υπομονή και πάρετε κρέμα, γιατί έχει βγει και άλλη συσκευασία με κρέμα. Ακόμα και καλύτερα. Το απλώνει, αλλά δεν βολεύει γιατί κουμπά το αυτοκίνητο και το γαμά. Για να είσαι λίγο κοντούλη, κοντούλη. Έτσι. Και με λίγα μαλλιά δεν κάνει. Με. Ό,τι μπορεί να κάνει. Καταλάβανε. Λοιπόν. Για ποιο λε, δεν κατάλαβα. Εγώ λέω, έχω ένα detailer στο μυαλό μου. Α. Είναι. Ναι, έχω. Έχω τουλάχιστον τρεις. Τρεις. Τουλάχιστον τρεις. Τον ένα τον έχω. Πάμε. Τουλάχιστον. Έχω μπροστά μου. Τουλάχιστον τρεις. Λοιπόν, πάτε πρόσεχε γιατί μπορεί να σπάει δουλειά. Τι κάνουμε τώρα, τι εργασίες θα γίνουν, πώς θα πάνε οι εργασίες που θα γίνουν πάνω στο. Λοιπόν, θα γίνει γυάλισμα, mm-hmm, όλα τα στάδια σε αυτό το αυτοκίνητο. Πόσα στάδια έχει ένα γυάλισμα. 4. Χοντρή, να φύγουν οι γραμμές, μεσαία, ψηλή, φινίρισμα κτλ. Αυτό πόσο θα διαρκέσει περίπου. Για να γίνει σωστό, 2 μέρες. 2 μέρες ο τώρα δεν μπορώ να σου πω. Είναι το παιδί μας. Δεν μπορώ να σου πω. Μπορεί να και. Μια μισή μέρα σίγουρα θα φάει. Εντάξει, ένα διήμερο. Ναι. Μέσα, ναι. Επειδή κάθε αυτοκίνητο, κάθε βερνίκι είναι διαφορετικό, mm-hmm, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τζέον αλυφές, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε νασιόλ αλυφές, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε ρούπες αλυφές. Από τι εξαρτάται αυτό. Θα κάνουμε τεστ πάνω στο αυτοκίνητο και θα δούμε ποιο είναι πιο σωστό. Άρα για το κάθε αυτοκίνητο δηλαδή μπορεί κάτι άλλο. Μπράβο. Είναι διαφορετική αλυφή. Ξεκάθαρα. Άρα καλά τα λέω εγώ. Δεν είναι ξεκάθαρα. Μία και τέλος. Όχι, γιατί η ίδιο βερνίκη έχει αυτό με ένα Mercedes. Όχι, βέβαια. Το Mercedes είναι, αυτό είναι μαλακό. Το Mercedes είναι λίγο πιο σκληρό. Το ίδιο έχει με το Range. Το ίδιο είναι με το Cherokee. Εννοείται. Καλά, με τον Golf, ό,τι βάζεις εκεί, ό,τι θες βάζεις εκεί. Εντάξει, θα κάνουμε τεστ να δούμε ποιο είναι πιο καλό για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Ωραία. Και με αυτό θα το τελειώσουμε. Εγώ πιστεύω θα το τελειώσουμε με Geon. Θα δούμε. Εάν οι προβλέψεις πέσουν μέσα.
Μετά θα βάλουμε, είμαι ανάμεσα σε τρεις. Ναι. Ή Νασιόλ, ή Μόις Πλάς της Τζέον, ναι, ή το Ζους της Τιτάν. Κάποιες εταιρείες είναι αυτές. Είναι τρεις εταιρείες κορυφαίες κεραμικής επίστρωσης. Ωραία. Πιστεύω για το κόκκινο να πάρει και πολύ λάμψη είναι Τιτάν, που έχει αυτοίαση. Ναι. Τι είναι πάλι η αυτοία... αυτό με δοκιμές. Όχι. Εκεί θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το γυάλισμα, ναι, τι γυαλάδα θα πάρει και θα επιλέξουμε. Δηλαδή, μπράβο. Σε... και θα επιλέξουμε. Θα γίνει κεραμική στο αμάξωμα, στις ζάντες, στα τζάμια, θα γίνει βιολογικός μέσα στο αυτοκίνητο, επαναφορά πλαστικών, τα πάντα όλα. Ό,τι κάνουμε δηλαδή τόσα χρόνια. Αυτό εδώ μέσα, εκεί είχα βάλει κάτι αυτοκόλλητα, είχα 45 όργανα. Ναι, θα σου αλλάξω ταμπλό. Όταν θα έρθεις θα είναι ταμπλό άλλο. Δεν θα σου φτιάξω το ίδιο, μπορώ. Αυτό το detail σε αυτό το σημείο, όταν εντάξει κάποιοι τύπου detailer, δεν το κάνανε ποτέ. Ποτέ, παιδιά, δεν κατάφερε ποτέ. Άμα δεν έχει φύγει σκιστή, αν δεν έχει σκιστή, δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, δεν κατάφερε ποτέ κανείς να βγάλει αυτά τα τρία μήτα αυτοκόλλητα, αυτό που έχει μείνει. Ναι, τα βλέπω. Τέσσερα αριστερά και στη γωνία τέρμα αριστερά που ήταν το γκαστανάλης. Λοιπόν, αυτά είχαν αφαιρεθεί. Είναι 1,5 χρόνο. Όταν τα αφαιρέσαμε όλα, δεν θέλαμε να φαίνεται τίποτα στο αυτοκίνητο καθόλου. Βρήκαν οι οθόνες κτλ. Και από τότε, όσοι και να τάξανε, μερικοί καταλάβανε ότι θα ξεφυλιστούν, άλλοι δοκιμάσανε και δεν τα καταφέρανε. Σειρά του Γιάννη να δούμε εάν αυτό το πράγμα που το έχετε πει χίλιες φορές, γιατί είναι αυτά τα σημάδια στο ταμπλό, αν θα εξαφανιστεί. Όχι σειρά του Γιάννη, σειρά το team του Γιάννη. Εγώ δεν γυαλίζω, δεν κάνω. Σειρά είναι το team το δικό μας. Σειρά του Γιάννη και του Γιάννη να δούμε πόσο μπορεί αυτό να επανέλθει. Μόλις μου το παραδώσουνε, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχω το καλύτερο team. Το οποίο αποτελείται από τον Πανίκο τον Παναγιώτου, mm-hmm, που είναι ο αντιπρόσωπος του Τζέων, τον Δαμιανό, mm-hmm, τον Ιδήμον, Ιδήμον, ναι, και τον Κοτσίδα, τον Παναγιώτη. Δηλαδή, μόλις μου το παραδώσουνε, εγώ θα το δω σαν ιδιοκτήτης και σαν πελάτης του αυτοκινήτου. Και μετά θα στο παραδώσω εγώ. Μπράβο. Πριν να είσαι ευχαριστημένο του Άπολο. Μπράβο. Άρα, αυτό πιστεύω ότι είναι πτέσμα, δεν είναι... Άρα θα το δεις και μόνος. Θέλω να το δεις. Το πέτανε κάτι detail εκεί. Έχουν δει τα παιδιά, όσοι έχουν δει τη σεζόν 1. Θυμούνται να τάζουν μερικοί. Η Κάρπας είπαμε. Είπαμε είναι αυτοί που άλλοι κάνανε βίντεο, άλλοι κρατούσαν κάμερες. Δεν ξέρω, άλλοι κάνανε delivery εκεί διάφορα προϊόντα και το πέσανε και detail παράλληλα. Και κάποιοι από αυτοί... Δαγκώσαν αρκετούς. Κάποια παιδιά από τους καινούριους με τα ωραία βίντεά και με τις φωτογραφίες, μπορεί κάποια στιγμή να γίνουν καλοί. Ναι. Αλλά μην παραμυθιάζουν τον κόσμο από τη στιγμή που δεν έχουν εμπειρία δεν και, έχουν σχέση, και εμπειρία, παίρνουν σχέση τα λεφτά. Γιατί παίρνεις τα λεφτά του Κοσμάκη, ρε φίλε, ενώ αυτό σε 2 εβδομάδες θα είναι πάλι γιατί χάλια. Και ο άλλος που θα σου έρθει δεν έχει καμία σχέση, εντάξει, με το αντικείμενο και σε πιστεύει. Εντάξει. Σου λέει αποκλείεται να τύχει σε μένα να πέσει ένα πατεώνα. Δυστυχώς, παιδιά, είπαμε, αν δεν απευθύνεσαι σε επαγγελματίες, θα την πατήσετε. Και εγώ έχω κάνει λάθη, έτσι. Αλλά υπάρχει κάποιο που δεν έκανε λάθη. Επειδή σου είπα ότι δεν γυαλίζω εγώ, είχα έναν τεχνίτη ο οποίος και φίλου μου κιόλας, και φίλου μου του Αβραμίδη, ναι, το αμάξι το έκανε χάλια. Βέβαια αυτόν το σταμάτησα, μίλησα με τον Αβραμίδη και ναι, το διορθώσαμε το αυτοκίνητο, έτσι. Εντάξει, αν δεν δοκιμάσεις, παιδιά, αν δεν την πατήσεις, το έχουμε πει ότι δεν θα μάθεις. Εμείς την έχουμε πατήσει και εγώ και ο Γιάννης και με μηχανικούς και με διάφορους, έχουμε πληρώσει αρκετούς. Είπαμε, όποιος έχει μυαλό και μπορέσει να ανοίξει τα μάτια του, να κοιτάει αντικειμενικά τα βίντεο και να ανοίξει και τα αυτιά του, θα γλιτώσει αρκετά, θα πληρώσει, θα την πατήσει, αλλά θα γλιτώσει αρκετά από ανθρώπους στους οποίους είπαμε. Μπορεί να μην τους έχουμε κακολογήσει ευθέως, απλά δεν θα αναφερθούμε και ποτέ σε αυτούς. Όταν βλέπετε ότι δεν αναφέρομαι, τα είπαμε και πριν και τα ξαναλέω να τα εμπεδώσετε, σημαίνει μακριά. Μην δώσουμε τα ονόματα τόσο στεγνά. Δηλαδή, αν κάνουν τόσο μεγάλο κακό, σας προσκαλώ και σας προκαλώ να βγείτε εσείς μπροστά στην κάμερα και να τους δώσετε στεγνά. Γιατί εμείς δεν μπορούμε. Η λαμογιά πρέπει να σταματήσει. Εμείς από την πλευρά μας απλά μπορούμε να προωθήσουμε τους σωστούς και τους καλούς και να αφήσουμε την άκρη να απομονώσουμε τους απατεώνες, τα λαμόγια και όσους κάνουν αρπαχτές. Και αυτούς που δεν το έχουν.
έχουν τη διάθεση, αλλά δεν το έχουν. Είναι τις αρπαχτές, ρε φίλε. Κάνουν την αρπαχτή και βασίζονται στην άγνοια του πελάτη. Το Mi 4 μόλις το πήρα, όταν μου το πουλήσανε, επειδή εγώ τα αυτοκίνητα που παίρνω έχω φίλους μαντράδες, δεν τα κοιτάω, ναι. Μου λένε αυτό, είναι τέλος. Καθαρό. Το αμάξι μου έχει γίνει κεραμική, λέει δεν θέλει τίποτα. Παίρνω εγώ το αμάξι εδώ, του λέω αυτό έχει γίνει κεραμική, μου λέει ναι. Του λέω πώς έχει γίνει κεραμική, ρε παιδιά, αφού το αμάξι είναι χαλιά. Ναι. Δεν έχει υποστασία, τίποτα. Το πήγαμε στον τάδε. Παίρνω εγώ τηλέφωνο τον άνθρωπο που κάνει την κεραμική, ναι. Του λέω φταίω εγώ να σα ανεβάσω βιντεάκι τώρα. Αυτός ο άνθρωπος έχει πληρώσει. Ναι. Όχι, μου λέει, μα το προϊόν μου είναι ελληνικό προϊόν, έτσι. Mm-hmm. Κεραμική επιστροφή ελληνικό προϊόν. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλό το προϊόν. Καλό. Τι? Καλό. Είμαι Έλληνας και δεν θέλω να πω. Το έβγαλα τα μάξι. Το κάναμε ένα λιφαδόρο όταν βγαίνει. Φέρε μου το σακουλάκι με την κεραμική. Καλά τώρα αυτό όμως είναι και περίεργο. Δηλαδή έχουμε τεχνογνωσία, ρε φίλε, να βγάζουμε ultra cars και να βγάλουμε μια κεραμική. Ακόμα είμαστε πίσω σε αυτό το κομμάτι. Στο ποιο από τα δύο? Υπάρχουν και δύο εταιρείες ελληνικές, οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές. Στο ultra cars μου λες τώρα. Ένα δεν είναι. Ποιο? Το άστρο του λαγαριστού για τις κεραμικές σου λέω. Γιατί και κοίτα εδώ πώς είναι η κεραμική η σωστή. Όταν λοιπόν θα βγάλω εγώ την κεραμική, ναι. Τρακάρω εγώ τα μάξι μου. Και το βγάλω το κεραμικό. Ναι. Γίνεται έτσι. Αυτό ξέρεις τι είναι. Κεραμική. Πώς βγαίνει κεραμική? Με τον χρόνο τη βγάζει, με τον αλφαδόρο. Καταλαβές. Και είναι όλα αυτά τα κομμάτια. Ναι. Αυτά θέλω να καταλάβεις εδώ, ναι, με την πράξη. Αλλά πλέον επειδή... Ωραία, δείτε. Πάρ' το. Κομμάτια σαν κρύσταλλο σπασμένο. Σε κέρμα να το βάλεις, κάνει καπάκι στο κέρμα και. Ναι. Σημασία έχει, εμείς θέλουμε να δεις εσύ προσωπικά που έχεις φωνή το αυτοκίνητό σου σε καθημερινή βάση, αλλά και με το χρόνο. Ναι. Για να καταλάβεις ότι όντως... Πόσο διάστημα, να επαναλάβουμε. Επειδή είναι οξύμορο να λες σε πελάτες ότι σου δίνει ο συνδυασμός των υλικών που θα μπουν εδώ. Είναι άλλο της υδροφοβίας, άλλο της κεραμικής. Να κάνουμε ένα άθλημα και να πούμε 8 χρόνια για τη Τιτάν. Σου λέει 8 χρόνια, σου λέει 5 χρόνια, 6 χρόνια. Αλλά τα υλικά της είναι 8. Ναι. Επειδή είναι οξύμορο να τους πεις 8, τους λες 5. Ναι, για να είσαι σίγουρο. Εντάξει, για να είσαι μέσα. Και πάλι, τα 5 είναι υπερ αρκετά. 5 συνήθως ο άλλος αλλάζει αυτοκίνητο. Θα δεις εσύ που αγαπάς το αυτοκίνητο, είσαι γνώστης, δεν είσαι ένας απλός οδηγός που δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Θα δεις μόνος σου και θέλω να είσαι πολύ αυστηρός κριτής. Εγώ θέλω να είσαι πάρα πολύ αυστηρός κριτής. Πιο αυστηρός θεωρώ. Και με βλέπεις ότι είμαι πολύ σίγουρος, γιατί ναι μεν ο μάστορας. Όχι, σιγουριά. Είμαι σίγουρος γιατί το γυάλισμα θα γίνει όπως πρέπει να γίνει σωστά από έμπειρους ανθρώπους, από το team του Golden, από το team, και τα υλικά που βάζουν είναι κορυφαία. Υπάρχει ένα υλικό το οποίο είναι Skoda, είναι Fiat, είναι Ford, είναι καλά αξιόπιστα. Ωραία. Έτσι δεν είναι? Είναι ένα σκάλι, είναι λίγο πιο κάτω. Αλλά δεν είναι, φίλε, στην κατηγορία του Mercedes, ναι, του Audi, του Lamborghini, του Ferrari, του Porsche. Είναι σε μια κατηγορία πιο κάτω. Οπότε δεν μπορεί να τα συγκρίνει. Δεν το βάλε μέσα. Τι, το πούλησε, Το πούλησε, πάει. Κυρώστε. Πάει, ναι. Γιατί? Δεν έχει καλή κεραμική. Το επόμενο αυτοκίνητο, τι χρώμα θα το πάρει? Να δω αν θα γυαλίζεται αυτό. Είμαι το άσπρο. Άρα άσπρο πάλι. Είμαι το άσπρο, αλλά τώρα ό,τι βρω. Δεν έχω φάσει ακόμα τι θα πάρω. Α, δεν σε νοιάζει το χρώμα. Εσύ που είσαι και τη δουλειά σου. Το άσπρο μου αρέσει. Αν βρει άσπρο. Το μαύρο είναι για μένα, το μαύρο είναι το πιο ωραίο χρώμα. Ναι, είναι το πιο διαχρονικό. Το πιο ωραίο. Αλλά το άσπρο κάνει γωνίες, κάνει αραγωγούς. Είναι. Ναι, σε φουσκώνει. Ωραία. Λοιπόν. Κάτσε να σου δείξω και ένα κόκκινο. Πες τι είναι να πει. Τίποτα. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα. Περιμένουμε. Στην αναμονή είμαστε όλοι, θεωρώ. Εδώ το Σούπρα του Πετρόπουλου. Ναι. Εντάξει, τι να πεις. Δουλειά. Κόκκινο σαν το δικό σου. Ναι, γυαλίζει, εντάξει. Με κινητό, έτσι, δεν έχω φωτογραφικές, ναι, ναι. Δεν έχω φωτογραφικές μηχανές. Τίποτα, ούτε φίλτρο, ούτε τίποτα. Δεν χρειάζεται φωτογραφική μηχανή. Για να δούμε. Αν είχα φωτογραφικές μηχανές, θα μίκρινα μύτη, θα μίκρινα δαφάλα, θα τα μίκρινα όλα. Photoshop χρειάζεται, δεν χρειάζεται φωτογραφική μηχανή. Θα κόψουμε το μοντάζ, ναι. Έχεις δει ποτέ να γυαλίζεται αυτοκόλλητο, από το Δαμιανό? Αυτό είναι, ναι, ραπ. Ναι, αυτό είναι μπλε ραπ και το έχουμε γυαλίσει.
Το έχει αδιάφορο πράγμα. Χρειάζεται να γυαλίσει αυτοκίνητο που το έχει. Όχι, αλλά άμα είσαι ψήρα, το γυαλίζει και αυτό. Θα το κάνει και αυτό. Ναι. Και έχει μεγάλη διαφορά πάλι. Γυαλίζει, παίρνει λάμψη πολύ. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτά παιδιά για σήμερα, θεωρώ. Είχαμε παραδώσαμε το αυτοκίνητο. Σας δείξαμε πολλά σημεία που χρειάζονται βελτίωση. Και πολλά σχεδόν όλο το αυτοκίνητο, είπαμε 15 χρόνια. Σας περνάω και φωτογραφίες από πάνω, από συγκεκριμένα σημεία που φαίνονται οι αράχνες με το φως. Και μόλις περνάμε κεραμική, θέλω να σε δω. Ναι. Μόλις περνάμε κεραμική, μόλις θα γυαλιστεί. Θα μου πεις εσύ ποια μέρα πρέπει να είμαι εδώ για να... Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα θα σε δω. Ωραία, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Για να δεις πως βάζουμε και την κεραμική. Εννοείται. Σε θέλω με ίδια μπλούζα όμως. Σε θέλω με ίδια μπλούζα. Θα παίρνουμε και μαξιλάρι, μπροστά, κάνεις κλίτσα. Λοιπόν, αυτά παιδιά για σήμερα, είπαμε, σήμερα είναι η υπόθεση ξεβράκωμα. Όσο μπορέσαμε και εμείς με τον τρόπο μας, γιατί είπαμε, δεν γίνεται να σας το δώσουμε εντελώς. Ψάξτε detail διάφορους εκεί πέρα που έχουν εκεί πολύ ωραία Instagram και τα λοιπά, φορτωμένα με φωτογραφίες που γυαλίζουν τα πάντα, μέχρι μπορεί να γυαλίσει το αυτοκίνητο και το πόμολο και ο τείχος από πίσω, όλα γυαλίζουν. Λοιπόν, θα καταλάβετε, όσοι δεν καταλάβετε, ελάτε εδώ πέρα για να την γλιτώσετε. Όσοι θέλετε να πληρώσετε, μπορείτε να πάτε εκεί. Λοιπόν, καλή συνέχεια από μένα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ και πάλι. Παίρνας ωραία σε αυτό το μαγαζί. Έχω ξαναπεί εγώ. Έρχεσαι εδώ πέρα, λες κανένα κουβέντα. Είναι ωραία η άβρα του Γιάννη. Το είπαμε όταν ήρθαμε, το ξαναλέω άλλη μια φορά τώρα και το πιστεύω. Και σας χαιρετώ και τα λέμε στο επόμενο vlog. Κάνα like, κάνατε. Κάνα subscribe. Καμία κοινοποίηση. Δεν κοστίζει, ρε μαλάκες. Άντε. Κάντε με καμία κατάσταση. Άντε. Τα λέμε. For the backstage. Τι. Γράφω. Φωτογραφίες. Δεν είπες τα φωτογραφίσεις. Τα κουτσουλιά! Το είδα και εγώ πριν, το έχω γράψει στο vlog, να ξέρεις. Δεν γλίτωσε. Εσύ είσαι ο άνθρωπος που το πλήρε, που το πλήνες γρήγορα. Ένα παντού τώρα, είναι... Ένα χάλι μαύρο. Θα μπορεί. Ναι, κάτσε από πάνω και του κράζω το αυτοκίνητο εγώ τώρα. Σε εσένα θα βάλουμε και χλωρίνη. Ευχαριστώ, ρε. Έμα, με έχει πάει γόνατο, με έχει γονατίσει. 2 λεπτά που κάνα, σε 2 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα, το πλύνες όλο, το έκανες και σκούπι με καφίσιγμα. Αυτό το πλάνο ήταν λίγο awkward. Μας τώρα το σώσουμε. Εδώ λογικά με λίγο χλωρίνη, λίγο περνάει μετά. Με την παρκετέ σαν. Αλεφή, αλεφή. Και λίγο βιακά θα φύγουμε. Ένα συγγύης μετά και θέλει. Έλα ρε. Μπορεί να δείξει. Γράφεις τώρα. Γράφω ρε, γράφω. Τα backstage. Έλα εδώ. Αυτός εδώ είναι φίλος μου και έχει πλητήριο εδώ και πάνω. Όταν δεν έχεις εδώ να πηγαίνετε εκεί.
Εντάξει. Όταν έκλεισα εδώ πέρα. Όχι. Είναι το κρεβάτι, και είναι άλλη περιοχή. Πώς το λένε το μαγαζί. Εσύ έχεις. Πώς το λένε το μαγαζί. Κάνα 31. Ορίστε. Καρπούλα μας, δώσει. Καρπούλα σε Ελλάδο. Ελλάδο ρε. Εσύ έχεις γνωρίσει ποτέ απατεώνες. Εγώ. Ναι. Και αυτός ξέρει. Έχω καταλάβει τα παιδιά τώρα. Τι γίνεται πανηγύριο. Τι να κάνουμε. Θα ήθελα όμως όλος τυχαίως να περάσει ένας από τους γνωστούς που λέμε εδώ τώρα και να χαιρετήσει τον Γιάννη. Και θα ήθελα να δω την αντίδρασή του. Αυτό. Ναι, από αυτού. Όχι, δεν έχω τσακωθεί, δεν έχω πρόβλημα. Μα, δεν είπα ότι τσακωθεί. Κανένα πρόβλημα δεν έχω τσακωθεί. Τη δουλειά του, τη δουλειά σου. Απλά επειδή. Εσύ γυαλίζει, αυτό γυαλίζει. Προσπαθεί, ρε παιδί μου. Δεν, δεν είναι ένα. Είναι πολύ, είναι μεγάλο. Είναι δύο-τρει που μου έχουν έρθει αυτοκίνητά του για να τα διορθώσουμε και του λέω όχι. Περίμενε. Όταν θα δει αυτοκίνητο, μπορεί να καταλάβει από ποιον είναι. Λες, πλέον. Είναι αυτού. Πλέον ναι. Ναι. Πλέον ναι. Πλέον ναι. Τι να κάνουμε. Και ειδικά είναι και μαύρο κιόλας. Εσύ ρε φίλε, μπορείς να πας να τραβήξεις φωτογραφίες. Να τραβήξω επαγγελματικές. Όχι, δεν μπορώ. Δεν μπορείς. Δεν το και ο άλλος δεν μπορεί να γυαλίσει. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν έχω χρόνο. Θέλω να τελειώσω τι το αυτοκίνητο. Τι να κάνουμε τώρα. Ο καθένας, σε δουλειά του. Θέλω να τελειώσω το αυτοκίνητο. Backstage τέλειος. Ωραίο. Bonus track. Bonus track.